φροντίζουμε να είμαστε δίπλα στους πελάτες, στους επιχειρηματίες και στις επιχειρήσεις και στα δύσκολα αλλά και στις καλές στιγμές που περνάνε, προκειμένου να τους δώσουμε όθηση να πάνε ακόμα καλύτερα ή να μπορέσουμε να κάνουμε αναδιοργάνωση από την αρχή μιας εταιρείας. Ευελπιστώ να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμα της δικής μου εταιρείας, να στηρίξουν τον αθλητισμό, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και να εμπιστευτούν περισσότερα πράγματα και να δώσουν περισσότερα πράγματα σε αυτό το χώρο, γιατί νομίζω ότι τα αξίζει. Και όπως λέμε μεταξύ μας χαριτολογώντας την ομάδα, το είπε και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο, όπως βλέπετε. Σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη από προηγούμενες χρονιές, γιατί τώρα μιλάμε για μια προσπάθεια η οποία έχει κοστίσει πολύ και σε χρήμα και σε κόπο και σε οργάνωση. Οπωσδήποτε θέλουμε αυτούς που μας στηρίζουν να μπορέσουμε να τους βγάλουμε στο πρόσωπο. Η ομάδα αποτελείται από τέσσερις μηχανικούς, πολύ πεπειραμένους, έναν βοηθό και τον Λεωνίδα τον Κύργο σαν συντονιστή. Είναι η Κύργος Racing και είναι κατά τη γνώμη μου η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να αναλάβει με απαιτήσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Πόσο σημαντική είναι η είσοδος του Ακρόπολης και για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό? Η δικιά μας είσοδο φετινή δεν βασίζεται στο Ράλι Ακρόπολης. Είχαν κανονιστεί όλα από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Είχαν πάρθει αποφάσεις, γιατί για να βρεθούμε και σαν τέτοιο σύνολο δεν προλαβαίνεις μέσα σε ένα μήνα με ενάμιση είτε με την παραγγελία του αυτοκινήτου είτε με το οτιδήποτε. Το καλό όμως του Ακρόπολης είναι ότι έχουν έρθει πολλά νέα αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν καινούργιοι χορηγοί που ενδιαφέρονται λόγω της διαφήμισης. Και ξαφνικά βλέπεις να ξεφυτρώνουν αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 2 ή Rally 4, πάρα πολλά. Και αυτό είναι μεγάλη αναβάθμιση για τους ελληνικούς αγώνες. Δηλαδή μαζί με το Ακρόπολης τα αναβαθμίζει όλα μαζί.